Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε ένα θέμα του Συνδρόμου Σπορτικού Συγκρατούμενου και του Συνδρόμου Φυλακή Κορυδαλό. Σπορτική κρατούμενη από την Τουρκία που πριν λίγο καιρό που είχαμε απεργία Αθήνας. Έγινε γνωστή το θέμα με απεργία πειρασμού. Δεν ακούμε. Έχουμε θέμα για τους πολιτικούς κρατούς που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλός από την Τουρκία, που έγινε το θέμα γνωστό με την απεργία και ένα συναντία έκδοσης που έγινε η ΕΠΡΑ στην Τουρκία που και σταμάτησε. Τώρα το θέμα που έχουμε, όταν ξεκίνησε δικαστήριο έκδοσης, σε δικαστήριο που έγινε θετείο κυρία για τον Χασάν Μπιμπέρ, βρέθηκε ένα έγγραφο από την Αμερική. Έχει ζητήσει να κάνει ανάκριση στους πολιτικούς κρατούμενους που συνήθηκαν θετείο εδώ που συνήθηκαν στο γραφείο την Επιτροπή Αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και την Κουρδιστά. Μόλις τελειώσαν τα δικαστήρια έκδοσης, αμέσως είχε έρθει κλήση των Ερντογάν, Τσακίρ και Αχμέτ Ντιμισελ και έχουν έρθει πράκτορες της FBI να κάνουν ανάκριση στους συνδρόμους. Εμείς σε αυτό το θέμα που είχαμε αναφέρει και ήδη πολιτικοί κρατούμενοι, δεν έχουμε ούτε να απαντήσουμε τίποτα, ούτε δεν θα απαντήσουμε αυτό. Για μένα δεν υπάρχει δικαίωμα να μας ανακρίνουν και δεν τους γνωρίζουν. Γι' αυτό το θέμα βρεθήκαμε εδώ σήμερα και έχουμε μαζί μας οι δύο γόροι που ήταν το παρόν. Προηγούμενη εβδομάδα που είχαν έρθει στις φυλακές Κορυδαλός από FBI. Και θέλω να αναφέρω σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας δικηγόρος των πολιτικών κρατών Ιλιάν Αποστόλου. Είναι δικηγόρος Αλέκα Ζαρβολά από ΚΕΔΕ. Η βουλευτήνα ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Από Ανταρσία ο Παύλος Αντωνόπουλος. Είναι από αναλεκτική παράμεση δικηγόρων ο Δημήτρης Σεραφιανός. Από Ροζινάντη η Βελίκη Διαφρός. Από την Ελίκη Κόντρα Πέτρος Περάκης. Ο Γιάννης Φελίκης από ΟΚΤΕ, ο σύντροφος Νίκος από Αντιπολιμική Κίνηση, είναι από Κομμουνιστική Ανανέωση και από ΔΕΑΗ, σύντροφος Αβάσο. Ευχαριστούμε πολύ που έρθατε και τώρα... Δίκη Πολιτάση, Ελένη Σπαρτίνα, είναι δικηγόρος για τους συντρόφους. Τώρα για θέμα που είναι και περισσότερο είναι ένα θέμα σε δικαιώδη. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Ιάννα που το είχε δικηγόρος. Να πω ότι είμαι μία βέβαια εκ των δικηγόρων των κρατούμενων πολιτικών προσφύγων αυτού των άσχημων μέχρι στιγμής, τους οποίους συστηματικά το τελευταίο καιρό πιέζει η Τουρκία, για τους οποίους πιέζει η Τουρκία και οι οποίοι εξητούνται, έχουν ζητηθεί δηλαδή, των οποίων έχει ζητηθεί έκδοση τόσο από την Τουρκία όσο και στις περιπτώσεις δύο κατοίκων Γερμανίας και Γαλλίας που κάποιοι ξέρουν και το Ερντογάν Τσακίρ από την Γερμανία και την Γαλλία με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Πέρα από όλο αυτόν τον κατηγισμό των ετοιμάτων έκδοσης που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα, ετοιμάτων έκδοσης που η Τουρκία απέκτηνε κυρίως, όπως είπαμε, ασκώντας πιέσεις εξαιρετικές, εξαιρετικά τεταμένες στην Ελλάδα. Από ήδη μέσα στον χρόνο έχουμε κάποιες 14, Ελένη, ετοιμάτα έκδοσης που έχουμε υποκριθεί από την Τουρκία. 15 δικαστήρια. Έχουμε, 15 δικαστήρια, έχουμε μία εξέλιξη, η οποία για μας είναι πάρα πολύ σοβαρή.
έχουμε μία παρέμβαση της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην υπόθεση αυτή των πολιτικών προσφύγων και μία παρέμβαση στα δικαστικά πράγματα της Ελλάδας, στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία για μας επίσης είναι ακόμη σοβαρότερη και την οποία θέλουμε να καταγγείλουμε. Μετά λοιπόν τη γνωστή υπόθεση της Χίου, όπου ένα βαρκάκι βρέθηκε να κινείται στις ακτές της Μυτιλήνης, έχοντας απάνω δύο Έλληνες και δύο πρόσφυγες από Τουρκία και μία τσάντα με κάποια όπλα, υπήρξε μία ένταση και έμφαση στο ζήτημα, μία έμφαση στο ζήτημα και μία ένταση γενικά στο κυνήγι των πολιτικών προσφύγων και οι Αμερικανικές αρχές απίφθηναν προς την ελληνική δικαιοσύνη, την ελληνική αρχή, ένα αίτημα δικαστικής συνδρομής σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα άτομα. Το αίτημα αυτό δικαστικής συνδρομής στηρίζεται σε μια σύμβαση του 2000, μια σύμβαση που έγινε νόμος το 2000, η σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βεβαίως δεν ξέρουμε αν η Ελλάδα ποτέ ζήτησε να ασκήσει τα δικαιώματα που της παρέχει αυτή η σύμβαση στην Αμερική, αλλά είμαστε περίπου σίγουροι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έγινε ποτέ. Ξέρουμε όμως και δεν ξέρουμε αν έχει ποτέ η Αμερική κάνει χρήση αυτής της σύμβασης σε ζητήματα ή πόσο, αν θέλετε, έχει κάνει σε ζητήματα ποινικά. Είναι η πρώτη φορά όμως που βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτή η σύμβαση, να γίνεται ενέργεια με βάση αυτή τη σύμβαση, να γίνεται αίτημα δικαστικής συνδρομής δηλαδή, από την Αμερική προς την Ελλάδα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα προς την Ελλάδα, που να αφορά πολιτικό κρατούμενο και πολιτική υπόθεση, πολιτικό πρόσφυγα μάλλον, και πολιτική υπόθεση. Και αυτό μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς πρόσφυγες, τους Τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες, είτε σε διαδικασία αίτησης, είτε σε, με την, εμείς το λέμε με την ευρύτερη έννοια, είναι φυγάτες επομένως οι πρόσφυγες, αφορά και τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Η Αμερική λοιπόν από τις 14 Αυγούστου του 2013 απίφθηνε αυτό το αίτημα, με το οποίο επικαλούμενοι ότι η οργάνωση DSKPJ, The Organization for Curious Partisi JPZ, στην οποία φέρεται ότι ανήκουν περίπου η πλειοψηφία των διωκόμενων και καταδιωκόμενων στην Τουρκία για πολιτικές δράσεις, ισχυρίζεται η Αμερικανική λοιπόν αρχή ότι η οργάνωση αυτή και τα μέλη της εμπλέκονται σε δράσεις κατά της Αμερικής. Επικαλείται μία έκρηξη που έγινε στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα την 1η Φεβρουαρίου 2013 και επικαλείται επιπλέον μία ρητορική που αναπτύσσει η οργάνωση αντιαμερικανική, μια αντιαμερικανική ρητορική που ξέρουμε ότι υπάρχει σε όλες τις οργανώσεις τις αριστερές, οι οποίες αντιστέκονται, καταγγέλουν και παλεύουν ενάντια στις παρεμβάσεις της Αμερικής ανά τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν, με βάση αυτή την επίκληση, με το πρόσχημα ότι η οργάνωση αυτή βάλει κατά της Αμερικής, κατά αμερικανικών συμφερόντων, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό το οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη απέστειλε προς τις ελληνικές αρχές, οι φερόμενοι ως μέλη αυτής της οργάνωσης και κυρίως οι συλληφθέντες στην Ελλάδα σε διάφορα στάδια, αλλά όχι μόνο αυτοί, μας λέει το έγγραφο, επομένως και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ, οι οποίοι Τούρκοι πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν επικαλεστεί με οποιοδήποτε τρόπο, έχουν επικαλεστεί αλληλεγγύη στους κρατούμενους, πολιτικούς κρατούμενους της Τουρκίας,
όλοι αυτοί τελούν υπό διερεύνηση από τις Αμερικανικές αρχές και η Αμερικανική αρχή ζητά με βάση όλα αυτά να εξετάσει στην Ελλάδα, να ασκήσει τα δικαιώματα της από τη σύμβαση και να εξετάσει στην Ελλάδα, να ανακρίνει μια σειρά από άτομα, τα οποία είναι οι τέσσερις Τούρκοι πολιτικοί πρόσωποι που κατηγορούνται για την υπόθεση Επισχίου, οι τρεις Έλληνες, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για εμπλοκή με διάφορους τρόπους στην υπόθεση εκείνη, και δύο ακόμα άτομα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση Επισχίου, αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα και εξετήθηκαν, όπως είπα πριν, από τη Γαλλία και την Γερμανία, γιατί ήταν κάτι και η Γαλλία και η Γερμανία αντίστοιχα, ο Ερντογάν Τσακίρ και ο Αχμέτιο ξέρει. Η Αμερικανική Αρχή δεν ζητάει μόνο να ανακρίνει αυτά τα άτομα και δεν ξέρουμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει στο μέλλον, τι άλλα αιτήματα μπορεί να προκύψουν από αυτή την ανάκριση, αλλά ζητάει και να τις παραδοθούν, όπως έχει δικαίωμα από τη σύμβαση που υπόγραψε ο κ. Χρυσοχοίδης τότε, την έκανε νόμο, παρά τις στεναρές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες όλου του πολιτικού κόσμου, κόσμου της αριστεράς φυσικά, του πολιτικού φάσματος της αριστεράς. Σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση λοιπόν έχει δικαίωμα και ζητάει η Αμερική να έχει πρόσβαση σε όλο το ανακριτικό υλικό και εκτός από το ανακριτικό υλικό, σε ό,τι άλλο υλικό υπάρχει σε σχέση με την υπόθεση, που είναι σχετικό με την υπόθεση αυτή, ζητάει δηλαδή εκθέσεις οποιασδήποτε τα πω με το έγγραφο που έχω μπροστά μου, ζητάει να αναφέρω επιλέξει αυτό άτομα που σχετίζονται με τη διερεύνηση από μέρους των ελληνικών αρχών αναφορικά με την οργάνωση ΔΕΑΣΚΑΠΕΤΖΕ, τα άτομα που πιστεύετε ότι είναι συνδεδεμένα με τη ΔΕΑΣΚΑΠΕΤΖΕ, συμπεριλαμβανόμενα, και όχι μόνο αυτόν, μας λέει το αίτημα, και ζητάει να περιέλθουν να τεθούν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, χνόδι, σκουπίδια από τις τσέπες του, χρήματα, ουσίες φαρμακευτικές, όπλα, υλικά κατασκευής βομβών, προϊόντα παράνομων δραστηριοτήτων, τέτοια είναι και προκήρυξη. Ηλεκτρονικά τσιπάκια, ηλεκτρονικοί μηχανισμοί αποθήκευσης, τα USB, κομπιούτερ, σκληροί δίσκοι, βιολογικό υλικό DNA. Ζητάει να τεθούν στη διάθεσή της οι εκθέσεις των ελληνικών αρχών, οι ηχογραφήσεις, τα πρακτικά, οι εκθέσεις καταθέσεων μαρτύρων και κατηγορούμενων. Εξότι ήμασταν περίπου σίγουροι ότι στη διάρκεια της ανάκρισης η οποία έγινε θα πρέπει να μας κατέγραφαν κιόλας. Ζητάει οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, mail, περιεχόμενο ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δεν έχει σημασία πώς περιήλθε στην κατοχή των αρχών, πληροφορίες από ιστότοπους, πληροφορίες για το περιεχόμενο ιστότοπων, διευθύνσεις ίντερνετ, πληροφοριακά στοιχεία ταυτότητας, διαβατήρια, ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, σημειωματάρια με αριθμούς τηλεφώνων, δελτίων, τηλεγραφικές επιταγές, προπαγανδιστικό υλικό, παρόμοια έντυπα, λογαριασμοί ηλεκτρικού και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Νομίμως ή παρανόμως, λέω εγώ. Όλα αυτά βεβαίως δεν προσβάλλουν μόνο τα δικαιώματα ή εν πάση περιπτώσει τον ιδιωτικό χώρο, τα προσωπικά δεδομένα των κατηγορούμενων ή των υπόπτων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, αλλά και όλων των άλλων οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί τους σε όλο αυτό το διάστημα για το οποίο η Αμερικανική Αρχή ζητάει τέτοιου είδους στοιχεία. Η σύμβαση της δίνει το δικαίωμα και με βάση αυτά απευθύνθηκε το αίτημα, όπως είπα, στην Ελληνική Ανακριτική Αρχή, ορίστηκε ένας ανακριτής και κληθήκαμε να παρασταθούμε, όπως έχουμε δικαίωμα, στην εξέταση των καλούμενων από τον Πορυγαλό. Η εξέταση έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, που μας πέρασε, η Μαρία Ελένη. Είναι 29 ή 30. 29.
στις 29, στον Κορυδαλό ήρθαν ανακριτές και γραμματιακή υποστήριξη και εκ μέρους της Αμερικανικής Αρχής ορίστηκαν και ήρθαν δύο, να πω, αξιωματούχοι του FBI, να μην χρησιμοποιήσω τον όρο πράκτορες με τον οποίο μεταφράζεται η σχετική λέξη agent στην ελληνική, δεν ήταν το office, ήταν το agent στην ελληνική γλώσσα, οι οποίοι ζήτησαν με βάση το αίτημά τους προσήλθαν οι καλούμενοι και ξεκίνησε η εξέταση με τον έναν εξ αυτών, τον Αχμέτ Γιουξέλη, ο οποίος δήλωσε, πράγμα το οποίο γνωρίζαμε και από τους υπόλοιπους καλούμενους προς ανάκριση, ότι δεν πρόκειται να απαντήσει σε καμία ερώτηση των Αμερικανικών Αρχών. Βεβαίως έβαλε την Ελληνική Αρχή και θα απαντήσει στις ερωτήσεις της, αλλά δεν πρόκειται να απαντήσει καμία ερώτηση των Αμερικανικών Αρχών. Οφείλουμε να πούμε στο σημείο αυτό και έχουμε υποχρέωση να πούμε ότι οι εκπρόσωποι της Αμερικανικής Αρχής, κάνοντας μία πρωτοφανή και προκλητική παρέμβαση στα πράγματα της ελληνικής δικαιοσύνης, πρότειναν στον καλούμενο, στον ανακρινόμενο, ανταλλάγματα προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους. Τα οποία ανταλλάγματα αφορούσαν, όπως μας είπαν, την παρέμβασή τους στην ελληνική, στην διαδικασία της έκδοσής τους, προκειμένου να ανατραπούν οι ηλυμένες ήδη αποφάσεις, τόσο σε επίπεδο του δικαστηρίου, του συμβουλίου των εφετών της Αθήνας, όσο και του συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση των συγκεκριμένων ανθρώπων, όλων των κρατούμενων, όλα τα αιτήματα έκδοσης έχουν κριθεί και έχουν τελεσιδίκως και αμετακλήτως αποφασιστεί από τις ελληνικές αρχές. Προτάθηκε λοιπόν από τις αμερικανικές αρχές παρέμβαση στις ελληνικές αρχές και στην απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης για την αλλαγή της απόφασης ελληνικής δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της έκδοσης. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εισέπραξαν από τον ανακρινόμενο την απάντηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και η γερμανική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν έχουν κανέναν λόγο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες τους. Εισέπραξαν αντίστοιχα και την κριτική ημών των παριστάμενων δικηγόρων ότι όχι μόνο είναι, οφείλουν να είναι ανεξάρτητες οι δικαστικές αρχές της χώρας μας, αλλά διεκδικούμε να είναι ανεξάρτητες και δεν θα μπορούσαμε με κανένα τρόπο να αποδεχθούμε αυτό το αίτημα, το οποίο θεωρούσαμε πάρα πολύ προκλητικό. Οφείλω να πω ακόμη ότι οι ερωτήσεις τις οποίες απέτησαν να υποβάλουν παρόλα αυτά οι Αμερικανικές Αρχές στον ανακρινόμενο ήταν επίσης προκλητικές και απαράδεκτες, διότι ήταν ερωτήσεις που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο ζητήματα ιδεολογίας και ιδεολογικών πεπιθήσεων, κάτι που επίσης δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό από εμάς. Εξηγήσαμε στην Αμερικανική, στους εκπροσώπους της Αμερικανικής Αρχής, ότι μόνο για τα συγκεκριμένα ποινικά ζητήματα, τα οποία τυχόν θα οριζόντουσαν στην εντολή τους, θα μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις και για κανένα άλλο θέμα μπορούσαμε να αποδεχτούμε οποιαδήποτε συζήτηση για ζητήματα και δεν είχαν δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις για οποιοδήποτε ζήτημα ιδεολογικών πεπιθήσεων και εκεί καταρχήν τελείωσε αυτή η φάση αυτού του δράματος που είναι που πρέπει στη σχέση μας εδώ και στη σχέση Ελλάδας και Τουρκίας εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Από τα έγγραφα της Αμερικανικής Αρχής προκύπτει ότι το ενδιαφέρον της για την υπόθεση των Τούρκων πολιτικών προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι ευρύτερο. Αναφέρεται ρητά λοιπόν μέσα σε αυτά και η περίπτωση του Μπουλούτ Γιαϊλά,
του πολιτικού πρόσφυγα που απήχθη από την Αθήνα στις 30 Μαΐου του μερικούς μήνες πριν, από το κέντρο της Αθήνας, από την ψυχή του κέντρου της Αθήνας, από τα Εξάρχεια, απήχθη μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους, με εξαιρετικά βίο τρόπο, για να βρεθεί δύο μέρες μετά στην Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικανικό, με τα έγγραφα τα οποία έχει αποστείλει η Αμερικανική Αρχή, οι Αμερικανοί δηλώνουν ενδιαφέροντοι, τότε ενδιαφέροντοι για την περίπτωση του ανθρώπου αυτού και καταγράφεται μέσα σε αυτά ότι ο άνθρωπος αυτός δεν απήχθη, αλλά συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές και κρατήθηκε, λέει, από τις ελληνικές αρχές και στη συνέχεια παραδόθηκε, σύμφωνα, λέει, με πληροφορίες, παραδόθηκε στις τουρκικές αρχές. Εμείς, στο σημείο αυτό και δεδομένου αυτού του ενδιαφέροντος, ξαναθυμηθήκαμε και θέλουμε να σας ξαναθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την, με την, τις πληροφορίες που έδωσε ο απαχθής στην Τουρκία στο δικηγόρο του, το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο το οποίο τον απήγαγε και στα αυτοκίνητα τα οποία στη συνέχεια εναλλάχθηκαν για να τον μεταφέρουν αυθημερών στην Τουρκία, υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν ελληνικά, υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν τουρκικά και υπήρχαν άνθρωποι που μιλούσαν αγγλικά, αμερικάνικα. Αποκαλύπτεται λοιπόν, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση, με την δήλωση του ενδιαφέροντος της Αμερικανικής Αρχής, αποκαλύπτεται και η εμπλοκή της στην υπόθεση της απαγωγής ή προκύπτει, αν θέλετε, και εδραιώνεται η υποψία μας για την εμπλοκή της Αμερικανικής Αρχής στην απαγωγή και αυτή την πρόσφυγα. Εγώ σταματώ σε αυτό το σημείο, ξανά να πω ότι είναι πρωτοφανές για μας, είναι πρωτοφανής η παρέμβαση που γίνεται. Δεν νομίζω ότι τόσο απροκάλυπτα έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Παρεμβάσεις γίνονται, αλλά γίνονται με έμεσο τρόπο. Και να θυμίσω μία ακόμα συγκλονιστική περίπτωση, η οποία μας βάζει σε, όχι σε ανησυχία, αλλά σε αγωνία από τη στιγμή που πρόκειται αυτό το αίτημα. Θα θυμάστε ότι το 1987 συνελήφθη στην Ελλάδα ο Παλαιστίνιος Μοχάμεντ Χαμδάν, τον οποίο οι Αμερικανοί εξητούσαν με το όνομα Ρασίντ, ισχυριζόμενοι ότι ήταν υπαίτιος για την τοποθέτηση για μια βομβιστική ενέργεια που είχε γίνει σε ένα αμερικανικό αεροπλάνο. Η βόμβα είχε κραγεί, να θυμίσω. Δύο άνθρωποι, είχε δημιουργηθεί μια τρύπα στο αεροσκάφος, δύο άνθρωποι είχαν χαθεί τότε, το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί. Ο άνθρωπος αυτός, η Ελλάδα, αποφάσισε τότε να μην τον εκδώσει στην Αμερική. Απορρίφθηκε το αίτημα των Αμερικανών, αποφασίστηκε όμως, αν θυμάμαι με υπουργό τότε τον Φώτη τον Κουβέλη, να δικαστεί στην Ελλάδα, όπως είχε δικαιώματα τη σύμβαση την τότε η Ελλάδα και δικάστηκε ο Μοχάμεντ Χαμδάν στην Ελλάδα. Και του επιβλήθηκε μια ποινή, την οποία έκτισε στις ελληνικές φυλακές και αποφυλακίστηκε σύμφωνα με τον νόμο το 1996 με προοπτική, μάλλον με, όχι με προοπτική, αλλά με όρο να απελαθεί από τη χώρα. Απελάθηκε πράγματι αυθημερών από τη χώρα. Οδηγήθηκε δηλαδή από τις φυλακές κατευθείαν στο αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο οδηγήθηκε στην Αίγυπτο, από όπου η τύχη του για δύο χρόνια αγνοείτο, για να βρεθεί δύο χρόνια αργότερα να πληροφορηθούμε ότι βρισκόταν στις αμερικανικές φυλακές. Είχε απαχθεί λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα από το ίδιο το αεροδρόμιο της Αιγύπτου, του Καΐρου, και είχε μεταφερθεί στις αμερικανικές φυλακές, όπου έκτοτε μέχρι και σήμερα βρίσκεται κρατούμενος χωρίς να έχει δικαστεί. Ο ίδιος ζήτησε να πάει στην Αίγυπτο και η Αίγυπτος τον παρέδωσε στους Αμερικανούς. Έχοντας όμως από την Ελλάδα την υποχρέωση της άμεσης εγκατάλειψης της χώρας, αναχώρησης από τη χώρα, διότι αυτός ήταν ο όρος της υφόρων απέλησης.
οι γυμναστές. Να μην ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω. Ξέρεις, η διαδικασία της. Ναι. Αν είναι δεχτυπητικές στενά σε αυτά που είπα. Όχι, ήθελα να ρωτήσω, Φερρυπίν, αν η διαδικασία προχώρησε ή έμεινε μόνο στον Αχμέγιο, ξέρει. Δηλαδή έγινε προσπάθεια. Προχώρησε διότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα το οποίο δεν επέτρεπε τη συνέχιση της διαδικασίας και αποχώρησαν οι ανακριτές και επιστρέψαμε όλοι στα έργα μας. Επίκειται όμω συνέχεια. Α, επίκειται συνέχεια. Θα έχει λόγο ο δικηγόρος Αλέκας Ρουμπολά από Κέντρο. Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και υπάρχει ένα έντονο και πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον γύρω από αυτή την ιστορία, όπως αναδείχθηκε, είμαστε σίγουροι ότι από κυβερνητικής πλευράς θα θεωρηθεί ότι αυτό είναι μια απολύτως νόμιμη ενέργεια μέσα στα πλαίσια των διακρατικών συμφωνιών που έχει η χώρα, τόσο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στα πλαίσια των συμφωνιών που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όντως υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα νομικό θεσμικό πλαίσιο, και αυτό είναι η Συμφωνία Νιβαίας Δικαστικής Συνδρομής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Υπάρχει και το πρωτόκολλο αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και έκδοσης, ΗΠΑ και Ελλάδας. Αυτές οι... Ορίστε. Αυτές οι συμβάσεις, αυτά τα πρωτόκολλα, όντως είναι υπαρκτά. Θα ήθελα εδώ από τη πλευρά μας να πω ότι είναι συμβάσεις και πρωτόκολλα τα οποία καταγγέλθηκαν, όπως είπε και η Γιάννα, όχι μόνο από τα κόμματα της αριστεράς όταν ερχόντουσαν κατά κύματα στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση, καταγγέλθηκαν και από όλες τις οργανώσεις υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σας πω για ποιο λόγο αυτές οι συμβάσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και έκδοσης είναι συμβάσεις οι οποίες ευθέως παραβιάζουν το Σύνταγμα. Βέβαια, θα μου πείτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αμέτρητες παραβιάσεις του Συντάγματος, τι είναι και αυτές, αλλά ας το αναφέρουμε. Με τις συμφωνίες λοιπόν αυτές έχουμε απόλυτη κατάργηση όλων των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα, διότι διευρύνεται ο αριθμός των αδικημάτων ακόμη και αν δεν προβλέπονται στην εγχώρια νομική τάξη. Καταργείται αυτό που λέμε η συνεργασία των κρατών μέσω της διπλωματικής πολιτικής οδού και το ρόλο πλέον τον αναλαμβάνουν να τον παίζουν διάφορες επιτροπές, αυτό προβλέπεται από τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα αυτά, η σύσταση επιτροπών, αμοιβαίων επιτροπών από τις διάφορες χώρες, οι οποίες αυτές οι επιτροπές θα προβαίνουν σε αυτό τον έλεγχο των ανακρίσεων, των εξετάσεων μαρτύρων κτλ. Οι επιτροπές αυτές δεν υπόκειται σε κανέναν απολύτως πολιτικό έλεγχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα λέγαμε ότι αν μη τι άλλο, όταν μία δικαστική αρχή προβαίνει σε μία οποιαδήποτε ενέργεια, ελέγχεται από τον Α, το Β, είτε μέσα από το χώρο της, ας πούμε, από το χώρο της δικαστικής εξουσίας, ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία και μιλάμε πάντα μέσα στα πλαίσια του αστικού συστήματος, έτσι. Κατά αυτόν τον τρόπο, με τη σύσταση αυτών των επιτροπών, αυτές οι επιτροπές είναι παντελώς ανεξέλεγκτες. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι η ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, άμεσα προσχώρησε σε αυτή την ενέργεια, το να συστήσει δηλαδή επιτροπή προκειμένου να πάει να ανακρίνουν ξένοι πράκτορες, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στις ελληνικές φυλακές, υπόκειται δηλαδή μέσα στην ελληνική ένωμη τάξη. Οι συμφωνίες αυτές είναι και πάρα πολύ επικίνδυνες, διότι, και αυτό είναι το σημαντικότερο, διότι ενέχουν και το κίνδυνο της έκδοσης ανθρώπων
οι οποίοι χαρακτηρίζονται απλώς ως ύποπτοι. Σας ανέφερε πριν η Γιάννα εδώ ότι για τους συγκεκριμένους αγωνιστές από την Τουρκία δεν παρατίθεται κάποια συγκεκριμένα στοιχεία ότι εμείς τους κατηγορούμε γι' αυτό, επειδή έχουν κάνει αυτό και αυτό και θέλουμε. Έστω ζητάμε λοιπόν να τους εξετάσουμε περαιτέρω. Τίποτα. Λένε ότι εμείς θεωρούμε, τους θεωρούμε ύποπτους, διότι ότι έχουν τελέσει αυτά και αυτά και αυτά και παραβαίνουν τα συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία οι Αμερικάνοι παντελώς αυθαίρετα θεωρούν ότι έχουν τελέσει οι συγκεκριμένοι αγωνιστές από την Τουρκία. Αυτό λοιπόν όλο το πράγμα, αυτή η καθιέρωση του θεσμού, η πλήρης καθιέρωση του θεσμού του υπόπτου και η αποδοχή του από την ελληνική ένωμη τάξη είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα και η έκδοση είναι ακόμη πιο επικίνδυνη διότι υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοση σε χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου εκεί έχει καταληθεί πλήρως η ένωμη τάξη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των αλλοδαπών υπόπτων. Δεν λέω καν κατηγορουμένων. Διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ισχύουν οι νόμοι Patriot Act, ισχύει αυτό το έσχος της ανθρωπότητας που λέγεται Guantanamo και ουδής γνωρίζει ότι από τη στιγμή που θα ετηθεί η έκδοση κάποιου προσώπου το οποίο μάλιστα κατά τους Αμερικάνους είναι ύποπτο για τρομοκρατία πού θα πάει και πού θα βρεθεί. Εκτιμούμε ότι οι νόμοι αυτοί, οι συμβάσεις αυτές δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία προσπάθεια ούτως ώστε να καταπνιγεί οποιαδήποτε φωνή οποιαδήποτε αντίσταση, όχι μόνο στην Αμερική, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, οπουδήποτε, οποιαδήποτε λοιπόν φωνή και αντίσταση είναι αντίθετη σε ανελεύθερα καθεστώτα, επιχειρείται η ποινικοποίηση της πολιτικής έκφρασης, των εργατικών και κοινωνικών αγώνων, επιχειρείται δηλαδή η ποινικοποίηση του λόγου, τα βλέπουμε συνεχώς να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Οι αγωνιστές από την Τουρκία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αντιστέκονται και να αγωνίζονται σε ένα ανελεύθερο καθεστώς. Και αυτό, για αυτούς λοιπόν τους λόγους θεωρούνται ότι είναι τρομοκράτες και για αυτούς τους λόγους σε μία πρώτη φάση έχει ζητηθεί με βάση τη δικαστική συνδρομή η ανάκρισή τους από τους Αμερικάνους πράκτορες. Εκτιμούμε και δεν θέλουμε να γίνουμε Κασάνδρες, αλλά το εκτιμούμε αυτό το πράγμα με πολιτικά κριτήρια ότι το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι ένα αίτημα έκδοσης των αγωνιστών αυτών και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Συγκεκριμένα, να πω ότι για αιτήματα δικαστικής συνδρομής μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από Ηνωμένες Πολιτείες προς Ελλάδα, δεν έχουμε στοιχεία στη λέξη. Αυτό το οποίο είναι γνωστό, ότι έχουν γίνει αιτήματα έκδοσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα, από το 2000 μέχρι τώρα, έχουν γίνει έχουν γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες 15 αιτήματα έκδοσης και από αυτά έχουν ικανοποιηθεί τα 7, δηλαδή η Ελλάδα προχώρησε στην έκδοση των εξητουμένων ατόμων και από την Ελλάδα έχουν ζητηθεί 13 περιπτώσεις εκδόσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν ικανοποιηθεί μέχρι τώρα μόνο τα 3, δηλαδή ακόμη και σε αυτό βλέπετε μία τεράστια, μία τεράστια διαφορά. Όχι όμως για πολιτικά αιτήματα. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη φορά λοιπόν, αυτό ήθελα να συνεχίσω, ότι αυτές οι 15 αιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για έκδοση αφορούσαν αυτό που θα λέγαμε αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Περί αυτού πρόκειται. Είναι η πρώτη φορά που ζητείται σε μία πρώτη φάση δικαστική συνδρομή για αυτό που θα χαρακτηρίζαμε, αν το θέλουμε, αδικήματα τα οποία έχουν και μία πολιτική γρία και ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και γι' αυτό καλούμε πάντα όλους και πολιτικούς φορείς και κοινωνικούς και εργατικούς χώρους
σε μία εγρήγορση, διότι αν ανοίξει αυτός ο ασκός του αιώλου για εκδόσεις με βάση την πολιτική δραστηριότητα και το πολιτικό φρόνημα, αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ποιος εκδικάζει τις υποθέσεις έκδοσης, μάλλον πώς υλοποιούνται, ας πούμε. Κάνει έτοιμα η Αμερική και... Είναι το Συμβούλιο Εφετών, την Ελλάδα, του τόπου κράτησης, τόπου σύλληψης και κράτησης. Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, χωρί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου του Αριοπάγου, που συνεδριάζει, είναι σε ανοιχτή συνεδρίαση, δεν είναι κλειστή. Είναι δικαστήριο, δηλαδή, ουσιαστικά. Και σε κάθε περίπτωση αποφασίζει ο Υπουργός με τις αποφάσεις της, με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωνικής Οικονομίας που εφαρμόζονται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έκδοσης, η υπόθεση ολοκληρώνεται στον Άγιο Πάγο. Στον Άγιο Πάγο, δεν μπορεί να πάει στον Υπουργό. Δηλαδή έχει στερηθεί και αυτή τη δυνατότητα, αν το θέλει, της πολιτικής παρέμβασης. Και να σημειώσουμε ότι μεταξύ της, όπως ανάφερε και η Αλέγκρα Σορβαλά, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ υπάρχει και η ειδική συμφωνία για την έκδοση, η οποία επιτρέπει την έκδοση και Ευρωπαίων πολιτών και Ελλήνων πολιτών. Αυτό διότι αυτό που προβλέπεται στη σύμβαση είναι ότι μπορεί ένα κράτος να αρνηθεί την έκδοση ενός δικού του πολίτη. Δεν τα απαγορεύει όμως σε ένα κράτος να εκδώσει έναν ή μετά από έναν δικό του πολίτη. Με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Αμερικανική Αρχή εδώ πέρα και με τον το τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές αρχές γενικά ανταποκρίνονται στις έξωθεν επιταγές, έχουμε κάθε λόγο αυτή τη στιγμή να ανησυχούμε τόσο για τους πολιτικούς πρόσφυγες που η χώρα μας προστατεύει, όσο και για τους Έλληνες πολίτες που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Θα μιλήσω δυνατά. Λοιπόν, να πω κάτι συμπληρωματικά σε αυτά που ακούστηκαν, κυρίως για τις αυτές συγκεκριμένες συμφωνίες έκδοσης, ο προβληματισμός και του νομικού κόσμου, καλά και του πολιτικού βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πραγματικά οι εγγυήσεις είναι πολύ μικρότερες και συχνά έχουμε διαδικασίες που εξελίσσονται σε βάρος υποχρεώσεων και σταγματικών και διεθνών. Δηλαδή τι σημαίνει, αυτές οι συμφωνίες απλοποιημένου τύπου, για να το πούμε έτσι, είναι συμφωνίες οι οποίες ακριβώς δεν έχουν, αν θέλετε, δεν περιβάλλονται, αν θέλετε, και με την ισχύ άλλων διεθνών δεσμεύσεων. Δηλαδή, όλες αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να υπογραφούν από υπουργό, να έχουν δηλαδή εξαιρετικά χαμηλή, αν θέλετε, νομοποίηση και από πλευράς συνομολόγων αυτών των υποθέσεων, των συμφωνιών, των κρατών, υπόκειται στις υποχρεώσεις μας και υποχρεώσεις όλων των κρατών που απορρέουν από το Σύνταγμα και διεθνείς συμβάσεις. Δηλαδή, δεν μπορούν να έρθουν σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Συμβασία, ας πούμε, για την έκδοση, δεν μπορούν να έρθουν σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα που λέει ότι ουδής διώκεται για την δράση του υπέρ της ελευθερίας. Όμως, στην πράξη, στην εφαρμογή τους, και το είδαμε και στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που είναι μια τέτοια μορφή, αν θέλετε, δεν είναι διεθνή συμφωνία, αλλά απορρέει από μια πολύ μικρότερης νομοποίησης απόφαση, η απόφαση πλαίσιο, από μια διεθνή σύμβαση, έχει, αν θέλετε, περιέχει διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται κατά τρόπο που αντιβαίνουν, και το είδαμε και υπάρχει μεγάλη κριτική και για όλη την Ευρώπη, στο Σύνταγμα και στη Διεθνή Συμβάση σε σχέση με δικαιώματα των ανθρώπων που είναι υπό έκδοση. Ακόμα περισσότερο αυτές οι συμφωνίες που αφορούν και κράτη τα οποία έχουν πολύ σοβαρά ζητήματα και με την προστασία, ας πούμε, από βασανιστήρια όπως θεωρούνται η θανατική ποινή που ισχύει και η αναμονή για τη θανατική ποινή που ισχύει σε πάρα πολλές από τις πολιτείες των ΗΠΑ,
Και βέβαια η προφυλάκηση ανεξέλεγκτη και ανεφορείων που έχουμε κάτι εξωτήριο στον Γκουαντανάμο και σε όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουν καταλύσει αυτό που λέγεται, ας πούμε, νομικός πολιτισμός των τελευταίων 50 ετών, για να μην πω παραπάνω. Έχουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή αυτές οι συμφωνίες έχουν πραγματικά περιέχουν επικίνδυνες διατάξεις, οι οποίες δυστυχώς, παρότι θα μπορούσαν να μην είναι έτσι, εφαρμόζονται. Το δεύτερο ζήτημα στην περίπτωσή μας, απλώς να συμπληρώσω και εγώ ότι οι συγκεκριμένοι καλούνται αδιευκρίνιστα ως ύποπτοι ή μάρτυρες. Είναι εντυπωσιακό ότι πραγματικά μπορεί να ζητηθεί οποιοδήποτε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπου όπως είπε και η Γιάννα και η Αλέκα νωρίτερα, μπορεί πραγματικά να ζητηθεί το άπαν για τον ιδιωτικό του βίο, για οτιδήποτε αφορά την πορεία του, ας πούμε, και την κοινωνική του και την προσωπική του ζωή, σε μια διαδικασία η οποία δεν περιέχει καν την ειδική αιτιολόγηση που προϋποθέτει, αν θέλετε, μια τέτοια επαχθής διαδικασία για έναν άνθρωπο, έτσι. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, σε αυτή τη δική μας περίπτωση, καλούνται οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά χωρίς καμία συγκεκριμένη, εκτός από την κατηγορία, σύνδεσή τους με κάποια κατηγορία που θα μπορούσε να είναι κρίσιμη και ως μάρτυρες. Δηλαδή, στην ουσία, αποδίδεται η όποια σύνδεσή τους και στοχοποιούνται σε σχέση με αυτό που η Τουρκία τους προσάπτει. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή ότι υπάρχει ένα κόπι, ας πούμε, μια αντιγραφή των κατηγοριών που είδαμε στα εντάλματα έκδοσης στα τουρκικά και με αυτή την κατηγορία, η οποία έχει, αν θέλετε, κατά ένα μέρος απορριφθεί, δεν έχει γίνει δεκτή από τις ελληνικές αρχές, γιατί έχουμε απορρίψεις όλων των αιτημάτων έκδοσης της τουρκικής αρχής που είναι με αυτή τη βάση. Έχουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι μετά που ακολουθεί, που είναι η στοχοποίησή τους πάλι μέσα στην Τουρκία με αδιευκρίνιστες, απροσδιόριστες και ιδιαίτερα αόριστες συνδέσεις. Για τους δύο συγκεκριμένα, να μιλήσουμε, οι οποίοι οι άνθρωποι εκκρεμεί μια διαδικασία εκδοσής τους, όπως είπαμε, στην εκτέλεση εκδοσής τους στην Γαλλία και στην Αγγλία. Είναι εντυπωσιακό, στη Γερμανία, συγγνώμη. Είναι εντυπωσιακό ότι παρεμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη φάση και με διάφορους έτσι έμεσους, πλην όμως αφείς υπενιγμούς και προτάσεις, σε αντίθεση με ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον ως προσδοτήρες της διαδικασίας. Να πω επίσης διευκρινιστικά ότι και οι δύο, και ο Αχμέτ Λουξέμπαν, ο οποίος μίλησε και ο Μπερκάρα και ο Τεκίρ Ερντογάν, έχουν δήλωσαν και στην και θα δηλώσουν ότι διατύπωσαν την άποψη ότι αναγνωρίζουν μόνο την ελληνική δικαστική αρχή, στην οποία θα εμφανιστούν για να δηλώσουν ότι δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα ερώτησης και εμπλοκής οποιασδήποτε άλλης, και ειδικά της αμερικανικής αρχής, η οποία έρχεται και με τόσο πραγματικά αόριστο και επικίνδυνο τρόπο να καταστρατηγήσει βασικά τους δικαιώματα. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, να πούμε ότι η στοχοποίησή τους από τις αμερικανικές αρχές, ακόμα και στην τήρηση του, έχουν δικαίωμα βεβαίως να αρνηθούν και θα το φαντάζουν ότι θα... Αυτό έχει και ήδη γίνει την υποβολή. Να τελειώνω, αν θέλετε, κύριε Βασιλιά, η Βελεκτίνα του Σίδηρα, να θέλετε να πάρει. Αν θέλω να πω, ναι. Θέλω να πω ότι εμείς από την αρχή ήμασταν στο διαβρώλικο αγώνα για τη μία έκδοση. Και νομίζω ότι και η πίεση και η δικιά μας και άλλο, βασικά και η πίεση του κινήματος έφερε αποτελέσματα. Και αυτό καταρχήν να το έχουμε σαν κάτι νικηφόρο. Και σαν κάτι που δίνει ένα στίγμα προς τα πού πρέπει να κινηθούμε. Και να μην το ξεχνάμε, δηλαδή να ξέρουμε ότι υπήρχε μία νίκη σε αυτό. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και όπως το περιγράφεται είναι αδιανόητο, ας πούμε, είναι η παραβίαση, ας πούμε, κυριαρχικών δικαιωμάτων εδώ πέρα και η παρέμβαση στα δικαστικά πράγματα. Εμείς θα το σηκώσουμε και μέσα στη Βουλή αυτό και με ερώτηση και με παρέμβαση στις επιτροπές που έχουμε. Και η στοχοποίηση των ανθρώπων, βέβαια. Και να πούμε ότι είναι αντίστοιχο και μιας νομοθεσίας που πέρασε πρόσφατα, που λέει ότι όποιος εναντιώνεται σε αποφάσεις ή δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο ή οντότητα, αυτό το φανταστικό πράγμα, η οντότητα, έτσι,
μπορεί να διωκτεί. Δηλαδή, τι λέει, ότι ποινικοποιεί ουσιαστικά οποιαδήποτε ποινικοποιεί την πολιτική και την ελευθερία της έκφρασης. Οποιαδήποτε, δηλαδή, εναντίωση, είτε απλή, πώς το λένε, λεκτική εναντίωση, είτε μία πρωτοβουλία στήριξης οργανώσεων, για παράδειγμα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι μπορεί να είναι τρομοκρατικές, οτιδήποτε, ποινικοποιείται. Αυτό είναι αδιανόητο, δηλαδή. Και το περάσαμε τώρα πρόσφατα και στη δική μας νομοθεσία. Αντιταχθήκαμε σε αυτό, αλλά δεν προσφέρεται πέρας. Αυτό, ότι είμαστε στο πλευρό σας και θα προσπαθήσουμε να το σηκώσουμε και πολιτικά μέσα στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο, αλλά και ότι η κινηματική, ας πούμε, διαδικασία είναι αυτή που επέφερε συνολικά με όλη μας την προσπάθεια μια νίκη και πρέπει να το συγκρατήσουμε και έτσι πρέπει να το κρατήσουμε. Και ελπίζουμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους τους γνωρίσαμε και είναι ιδιαίτερα. Και εμείς από την αρχή είχαμε εμπλακεί στην όλη ιστορία, μάλιστα από πολύ παλιότερα, γιατί οι διώξεις δεν είναι τελευταίου τύπου και κοπής, έχουν ξεκινήσει από πολύ καιρό. Να θυμίσω ότι από τότε που είχε πάει ο Σαμαράς στην Τουρκία, αμέσως μετά, με τη συμφωνία μάλλον που έχει κάνει με τον Ερντογάν, έχει ξεκινήσει ένας κύκλος διώξεων, όπου δεν έχουν αφήσει σε ησυχία σχεδόν ούτε έναν από τους πολιτικούς πρόσφυγες από την Τουρκία που βρίσκονται στη χώρα μας. Συνεχείς συλλήψεις, οδηγούνται στα δικαστήρια, με απειλή έκδοσης βέβαια, με απόλυτη συνεργασία, και αυτό είναι το δεδομένο, της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης. Γιατί δεν πρόκειται περί συμπτώσεως ότι με την έκδοση, ας πούμε, ενταλμάτων έχουμε και τη σύγχρονη σύλληψη ατόμων, δηλαδή υπάρχει μια παραγωγή ετοιμάτων από την Τουρκία, όπου αξιοποιούν τα στοιχεία που η ελληνική κυβέρνηση τους δίνει, γιατί ονόματα, στοιχεία, τα πάντα των πολιτικών προσφύγων, σε πλήρη βέβαια αντίθεση με την υπάρχουσα θεσμική τουλάχιστον νομοθεσία και όλα τα άλλα, που απαγορεύει τέτοιου τύπου συνεργασίες μεταξύ των χωρών σε σχέση με τους πολιτικούς πρόσφυγες. Να θυμίσω ότι το πιο σημαντικό, και ίσως δεν του έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία, είναι η απαγωγή του Μπουλούτ, όταν πραγματικά απήχα το κέντρο της Αθήνας με αγαστή συνεργασία και των τριών, από ό,τι φαίνεται, μυστικών υπηρεσιών. Της ΕΕΠ, της ΜΙΤ, της τουρκικής ΜΙΤ και της ΣΥΑ. Ήδη ο αρχηγός της τρομοκρατικής είχε παραδεχτεί εδώ στη Γάδα, ήμασταν μαζί με την Αλέκα, ότι πράγματι το αυτοκίνητο που απήγαγε αρχικά τον αγωνιστή ήταν της ελληνικής αστυνομίας. Το ότι οδηγήθηκε κάτω από τα σύρματα των συνόρων κλπ. Ανατρέπει όχι σύνταγμα, νόμους κλπ. Ανατρέπει διεθνείς συμβάσεις, τα πάντα, δηλαδή δεν άφησαν τίποτα που να μην το ανέτρεψαν. Και φτάνουν σήμερα ακριβώς σε κάποιους αγωνιστές, οι οποίοι, προσέξτε κάτι, γιατί δεν πήγαμε περιεχομένου, οι δυο τουλάχιστον που κατηγορούνται και πάνε για έκδοση στη Γαλλία και στη Γερμανία, κατηγορούνται γιατί διοργάνωναν φεστιβάλ, γιατί διοργάνωναν εκδηλώσεις δηλαδή στις χώρες τους, όπου αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί 30 και παραπάνω χρόνια, δηλαδή κάτοικοι αυτών των χωρών, με απόλυτα νόμιμο τρόπο, με την άδεια των αρχών, που όμως εκ των υστέρων οι γαλλικές και οι γερμανικές αρχές διαπίστωναν ότι δεν έπρεπε να τους δώσουν την άδεια και έτσι συνελήφθησαν και με αυτό καταδικάστηκαν και σε φυλακίσεις. Το κατηγορητήριο τουλάχιστον που έχει έρθει στην Ελλάδα, όπου απαιτούνταν η έκδοσή τους προς τα εκεί, αυτά έχει σαν κύριες και μοναδικές κατηγορίες. Όσο δε για το πρώτο κατηγορητήριο και οι αποφάσεις, σε μια περίπτωση μας ήρθε απόφαση δικαστική που αυτά περιγράφει. Το ανησυχητικό για μας είναι ότι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να κυριαρχεί μια τελείως, πώς να το πω, έξαλλη πολιτική που έχει να κάνει με ό,τι αριστερό κινείται. Αν δείτε δηλαδή το κατηγορητήριο των γαλλικών αρχών, αναφέρει μέσα επειδή εφορούνται από μαρξιστικές, λενινιστικές αντιλήψεις. Δηλαδή όλοι εμείς εδώ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, θα βρισκόμουν στον Γκουαντάναμο δηλαδή, γιατί είχα εκδηλώσει κάποτε τέτοιες τάσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ότι
Τώρα έχω προχωρήσει λίγο παραπέρα. Α, ακόμα. Θέλω να πω ότι οι άλλοι δύο δε, οι οποίοι συνεργήσαν και ετούνταν από την Τουρκία για έκδοσή τους εκεί, ο μεν ένας ήταν πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών της Τουρκίας. Ένα γνωστό πρόσωπο εκεί, συνδικαλιστής από χρόνια, και κατηγορήθηκε το 2003, αν θυμάμαι καλά, από το κατηγορητήριο, όπου η απόφαση βγήκε το 2010 από τις τουρκικές αρχές και του ρίξανε μια αρκετά μεγάλη πολυετή φυλάκιση, ας πούμε, αν θυμάμαι την κατηγορία και το αποτέλεσμα, και γι' αυτό ζητάγαν την έκδοσή του στην Τουρκία, κάτι που βέβαια το ελληνικό δικαστήριο αρνήθηκε να το δεχτεί. Το απέριψε, δηλαδή, ο Άριος Πάγος, τουλάχιστον σε δεύτερο βαθμό, απέριψε αυτό το αίτημα. Τελειώνω με το ότι εδώ είχαμε και ένα τραγελαφικό γεγονός, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αποφασίστηκε να εκδοθεί στη Γαλλία ο Ερντογάν, ήταν ότι ναι μεν λέμε να εκδοθεί, αλλά αφήνουμε τον Υπουργό να σταματήσει τη διαδικασία και να τον κρατήσει εδώ. Κάτι που θα έπρεπε να το γνωρίζει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον του δικαστηρίου, ή πρόεδρος, ναι, εκεί η γυναίκα ήταν πράγματι, ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί βάσει της υπάρχουσας σύμβασης ευρωπαϊκής κλπ. Δεν υπάρχει δυνατότητα από τον Υπουργό. Δηλαδή μας κάναν μπαλάκι, γιατί είχαμε πάει 2-3 φορές στον Υπουργό. Ο Υπουργός είχε δεχτεί το δίκαιο του αιτήματος να μην εκδοθεί και να εκτίσει εδώ την ποινή του, γιατί προβλέπεται από την ίδια σύμβαση, και μας παρέπεψε στον Άριο Πάγο ότι αυτός έπρεπε να πάρει την απόφαση. Ο Άριος Πάγος όμως είπε μετά, όχι, εμείς θα το στείλουμε κι άλλα, ας την πάρει ο Υπουργός. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα πρόκειται. Και τώρα έρχονται και οι Αμερικάνοι, καπάκι, να κλείσει το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να αντισταθούμε χοντρά σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι... Εντάξει, το έχουν κάνει μεν ρεμπέτα σκέρδο μέσα, όποιος θέλει μπαίνει, φεύγει, ξανάρχεται. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πρώτον δεν έχουμε σταθεί όσο θα έπρεπε στο πλάι των συντρόφων από την Τουρκία. Πρέπει να τους στηρίξουμε ακόμη περισσότερο, γιατί φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πράγματι κατά από αυτή την πίεση δεν εκδίδονται στην Τουρκία οι αγωνιστές, αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ πιο χοντρές εξελίξεις μετά και από αυτό τις παρέμβασεις των Αμερικανών πρακτόρων. Να συμπληρώσω μία φράση μόνο. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι σε σχέση με αυτή την συμφωνία, το πρωτόκολλο αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ΗΠΑ Ελλάδας, υπήρξε μία προσθήκη στις 25 έτου του 2009 επί Υπουργίας κυρίου Πετσάλικου, σύμφωνα με την οποία, δηλαδή αν αυτό δεν είναι κατάλυση εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής ένωμης τάξης και συνταγματικής τάξης, τι είναι, προσέξτε τι λέει, ότι σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα έκδοσης και υπάρχουν συνταγματικές αρχές που εναντιώνονται, δηλαδή κάποιο συνταγματικό δικαστήριο, ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες βάζουν εμπόδιο στην έκδοση και ζητείται όμως η έκδοση κάποιου υπόπτου, τότε τα δύο κράτη, ΗΠΑ και Ελλάδα, θα έρθουν σε συνομιλίες και διαβουλεύσεις. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για μία ομή παραβίαση όλων των κανόνων. Έχει μία πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε ότι από εδώ και μπρος το θέμα των εκδόσεων σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουμε μπει σε έναν δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Πρέπει να αντισταθούμε. Έχουμε μπει θεσμικά, αυτό εννοώ, σε έναν δρόμο που δεν έχει επιστροφή, και από εκεί και έπειτα θα πρέπει, όπως είπαν και όλοι οι υπόλοιποι και από εδώ, ότι θα πρέπει εμείς να δούμε τι κάνουμε σε αυτό το τομέα. Θυμόμαστε ότι στην περίπτωση τότε που είχε καταγγελθεί η απαγωγή του Μπουλούκου για Ελλάδα, είχε ξεκινήσει και κάποια δικαστική έρευνα. Ξέρουμε κάτι νεότερο από αυτό? Έχει ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση. Είχε αναπτυχθεί υπόθεση για διερεύνηση στον συγκεκριμένο τον κύριο Κακαφώση. Είχαμε προτείνει μάρτυρες, είχαν εξεταστεί μάρτυρες,
είχαμε υποδείξει μάλλον, γιατί δεν είχαμε δυνατότητα παρέμβαση στη διαδικασία, δεδομένου ότι ο κρατούμενος, ο απαχθής, τέθηκε υπό καθεστώς κράτησης και φυλάκησης και η δυνατότητα εξασφάλισης της νόμιμης εκπροσώπησης μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Δεν έχουμε μπορέσει να το υλοποιήσουμε, διότι τελεί υπό καθεστώς από μόνος της. Εξετάστηκαν μάρτυρες, είχαμε υποδείξει διάφορα, παρόλα αυτά, διάφορα πεδία τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Μας είχε δηλωθεί ότι θα κληθούμε και εμείς να καταθέσουμε, οι δικηγόροι δηλαδή που είχαν ασχοληθεί σε εκείνη τη φάση με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής αυτά έχουν γίνει. Δεν βλέπουμε να μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, με δεδομένο ότι πράγματι, αν το σκεφτεί κανείς, ζητείται από έναν δικαστικό λειτουργό να τα βάλει με τρεις μυστικές υπηρεσίες. Έχω την εντύπωση ότι του ζητούνται πολλά. Αυτό θέλω να πω, γιατί ζητήσαμε να έρθει ο δικηγόρος στο πετώ. Α, ναι, και αυτό. Και δεν του δόθηκε βίζα. Ζητήσαμε να δοθεί, ζήτησε ο κ. Λακαφώσης και συμφωνήσαμε και ορίστηκε η ημερομηνία για να έρθει να καταθέσει η δικηγόρος του από την Τουρκία και το ελληνικό κράτος αρνήθηκε να δώσει βίζα, να απολογήσει βίζα για την είσοδο του δικηγόρου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει δώσει σήμα να μην πάρει βίζα στην Ευρώπη. Το που τελική μας θέλει. Ποιος τον πάρει βίζα? Στο έγγραφο που μας δώσατε υπάρχει αναφορά στο confidentiality, την πιστευτικότητα, και αν καταλαβαίνω καλά στην τελευταία φράση της παραγράφης λέει ότι δεν θα πρέπει να κοινοποιηθούν κάποια πράγματα στο υποκύψον ανακρινόμενο. Αυτό πώς συμβαδίζει με τη διαδικασία που περιγράψατε, τη συγκρότηση επιτροπής, τη δική σας παρουσία εκεί? Δηλαδή αυτό είναι μια προτροπή. Υπάρχει συγκρότηση, ναι. Είναι, μου φαίνεται λίγο αντιφατικό. Είναι μια προτροπή των Αμερικανών ότι αυτό το πράγμα να γίνει άτυπα και λόγω της κοινοποίησης του έγινε όπως έγινε ή κάτι διαφορετικό? Εγώ να πω πώς το εισπράττω αυτό. Οι Αμερικανοί φαντάζονται παντού, βλέπουν απόρριτα και δυνατότητα να αποκρύπτουν πληροφορίες, να στερούν από πρόσβαση σε στοιχεία τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες της δικής τους δικαιοσύνης. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από την Ελλάδα. Και επιπλέον να σας πω ότι για την διαδικασία της εξέτασης προβλέπεται ρητά από τη σύμβαση η παρουσία δικηγόρων. Ο εξεταζόμενος, ο ανακρινόμενος έχει πάντοτε δικαίωμα, ο διάδικος δηλαδή, έχει δικαίωμα να παρέσταται με συνήγορο. Και ως τρίτο θα επεσήμενα ότι ό,τι είναι παράνομο δεν μπορεί να είναι απόρριτο, οφείλει να καταγγέλλει. Είναι υποχρέωσή μας, όπως είπα στην αρχή, να καταγγείλουμε ό,τι για μας είναι παράνομο, συνιστά παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Επίσης, κάτι ακόμα, η περίπτωση του Χασάν Λιμπέρ, το έγγραφο, χρησιμοποιεί την λέξη identify, δηλαδή ότι έχει αναγνωριστεί ως ότι σχεδίαζε κάποια... Ναι, αλλά είπαμε ότι δεν προκύπτει από πουθενά. Εστάλησαν κάποια στοιχεία που να το δικαιολογούν. Σύμφωνα με τη σύμβαση, πράγματι η Αμερική έπρεπε να θέσει υπόψη των... η Αμερικανική Αρχή, η δικαστική έπρεπε να θέσει υπόψη των ελληνικών δικαστικών αρχών στα πλαίσια αυτά της ετούμενης δικαστικής συνδρομής τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε το ενδιαφέρον της για την υπόθεση, τα αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής, σε βάση περιπτώσει, του ζητούμενου, του καλούμενου προς ανάκριση, ως υπόπτωση, υποκαλούνται, όπως στην παρούσα περίπτωση. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να προκύπτουν από το φάκελο που έχουμε στα χέρια μας. Σε ό,τι αφορά τον Χασάν Λιμπέρ, να θυμίσω ότι είναι ο Τούρκος ετών άσυλο, πολιτικός πρόσφυγας, ο οποίος συνελήφθη στοιχείο,
και για τον οποίο ο Άριος Πάγος αποφάσισε πριν από 20 μέρες να μην εκδοθεί στην Τουρκία. Να συμπληρώσω να πω, εδώ. Συγγνώμη, να πω ότι για τον Χασάν Μπιμπέρ αυτό που επικαλείται η τουρκική αρχή σε εκείνη τη διαδικασία ως αποδεικτικό στοιχείο για την συμμετοχή του σε μία επίθεση που έγινε με χειροβομβίδες, που έγινονται με το χέρι επομένως, είναι ότι υπάρχει, ότι καταγράφηκε παρουσία του στον ευρύτερο χώρο από κάποια κάμερα, μία μισή ώρα νομίζω πριν από το περιστατικό. Εάν αυτό μπορεί να θεωρείται επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για να κινηθεί μια διαδικασία δικαστικής δίωξης για τρομοκρατικές ενέργειες, για εμπλοκή σε τρομοκρατική ενέργεια και να εξηγείται ένας άνθρωπος, να εκδίδεται, να φυλακίζεται και να δικάζεται, με το δικό μας δίκαιο θα ήταν αδιανόητο. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, όχι επί του πραγματικού, αλλά ότι είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι οι Αμερικάνοι πράκτορες, δηλαδή το Αμερικάνικο Γραφείο Ερευνών, δηλαδή του FBI, έχουν απόλυτη γνώση, δεν είναι δυνατόν να μην έχουν απόλυτη γνώση της σύμβασης αυτής η οποία υπάρχει. Συνεπώς και ξέραν ότι πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή και ξέραν ότι έπρεπε να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Πλην όμως, όχι δεν ενδιαφέρονταν, έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια, απαξιώνουν εντελώς και την ίδια τη σύμβαση. Αυτό και την ελληνική αρχή. Δηλαδή, στην ουσία, με πολιτικούς όρους θα λέγαμε ότι αισθάνονται ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο τους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και είναι και χαρακτηριστικό ότι στο τέλος εδώ αυτού του εγγράφου, του εμπιστευτικού εγγράφου, λένε ότι αυτό το αίτημά μας πρέπει να ικανοποιηθεί. Immediately, άμεσα δηλαδή, απαιτούν να ικανοποιηθεί, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Είναι τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν τις ελληνικές αρχές. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δηλαδή είναι αυτά. Όχι, υπάρχει ένας ευρύτερος όρος. Τα αποδεικτικά στοιχεία όμως είναι αυτά που αναφέρονται εκεί. Εκεί εν περιέχει. Όπως αναφέρονται εδώ, δεν περιέχουν τίποτα άλλο. Κάτι σαν τόμισε. Αυτό στα αγγλικά που είναι. Εγώ ήθελα να πω κάτι ακόμα για τον Χασάν Μπιμπέρ, που τέτοια ερώτηση. Δεν είναι το συνολικό. Επιτρέψτε μου να πω λίγο για τον Χασάν Μπιμπέρ, επειδή τέθηκε το ερώτημα, να πω γιατί ανάφερα ποιο είναι το αποδεικτικό στοιχείο το οποίο επικαλείται η τουρκική αρχή, δηλαδή το ότι αποδεικώθηκε η παρουσία του σε κάποια γέφυρα στον ευρύτερο χώρο της περιοχής, όπου στη συνέχεια κάποια μία μισή ώρα νομίζω μετά σημειώθηκε ρήψη χειροβομβίδων, έκρηξη με χειροβομβίδες. Ξανά να πω, οι χειροβομβίδες ρίχνονται με το χέρι, απαιτούν φυσική παρουσία, η παρουσία σε ένα άλλο σημείο, άλλη ώρα δεν σημαίνει τίποτα. Να πω ότι ο Χασάν Μπιμπέρ είναι γνωστός στους περισσότερους από τους παρελθόμενους. Είναι ένας συνδικαλιστής ευρύτατα γνωστός στην Τουρκία, γιατί διατέλεσε πρόεδρος του συνδικάτου των λιμενεργατών όλης της Τουρκίας και με την ιδιότητά του αυτή πρωτοστάτησε σε σημαντικές απεργίες και σημαντικές κινητοποιήσεις. Συμμετείχε δε σε διεθνή όργανα συνδικαλιστικά, τα οποία και εξ αυτού είναι γνωστή η δράση του και στην Ευρώπη. Δεν μπορεί λοιπόν, το λέω επειδή έβαλε στην ερώτηση, η παρουσία, η καταγραφή με μια κάμερα ή η λογική ότι ένα τέτοιο άτομο τόσο γνωστό με πάρα πολύ, με φυσιογνωμία πολύ χαρακτηριστική, η οποία επανειλημμένα έχει βγει στον τύπο λόγω της, το ότι προσωστατεί σε δράσεις συνδικαλιστικές, για να μπορούσε να συμμετέχει σε μια ενέργεια τέτοιου τύπου. Έχω τρεις μικρές ερωτήσεις. Μία είναι, χωρίς να ακουστώ προβοκατόρικα, δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση στην περίπτωση του ισχύου λόγω του οπλισμού που βρέθηκε, ενώ πώς προσεγγίζει τα νομικά επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δηλαδή, σε σχέση με ότι λέγατε ότι η Αμερική μέχρι τώρα έχει ζητήσει και έχουν εκδοθεί άτομα που αφορούν το κοινό ποινικό έγκλημα. Φαντάζομαι ότι από την άλλη πλευρά η ύπαρξη οπλού, οπλισμού είναι ένα στοιχείο έτσι, πιο βαρύ και ξεχωριστό από τις άλλες περιπτώσεις. Μια πρώτη παρατήρηση σε αυτό. Δεύτερον, πώς αποδεικνύεται η εμπλοκή των Αμερικάνικων αρχών, αλλά αποδεικνύεται στην περίπτωση απαγωγής του Γερλά
η χρήση της αγγλικής γλώσσας, φαντάζομαι ότι όσοι είναι εδώ πέρα ξέρουν αγγλικά. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ενδείξεις, αλλά λέω πώς υποδεικνύεται. Και τρίτον, επειδή έχω δώσει κατάθεση στον κύριο Λακαφός για την υπόθεση, ενημερώνω απλά ότι μου είχε πει: φέρτε μου μάρτυρες. Του λέω: υπάρχουν μάρτυρες, εγώ έχω μιλήσει, να καταθέσουν όλη την καλή διάθεση. Ζαφυρόπιτα. Από. Μέρος του εδώ. Και μου είχε πει: εγώ έχω. Ναι. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση. Του λέω: πραγματικά έχει την καλή διάθεση να ασχοληθείτε με αυτήν την υπόθεση. Λέει: ναι. Μιλάει λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι και λίγο. Λέω ότι. Ο κύριος Λακαφός τον περασμένο Ιούνιο μου λέει: μπορεί να έρθει κάποιος μάρτυρας εδώ πέρα να μου πει ότι το είδε. Λέω: δεν είναι στο χέρι μου, έχω μιλήσει, αλλά δεν μπορώ να το πω. Τι είχαν αυτοί, τι είχαν καταθέσει, ναι. Γιατί όχι, όχι γιατί τότε. Όχι, λέω σε σχέση με τη συνέχεια, σε συνέχεια σε ερώτηση τι έχει γίνει, δηλαδή. Κύριε, είπαμε ότι έχουν καταθέσει μάρτυρες, ότι είχε ζητηθεί. Δικηγόρος εκ Τουρκίας, η οποία δεν δόθηκε άδεια, ότι εκκρεμεί η αδυναμία μας να νομιμοποιηθούμε δικαστικά για τη συμμετοχή, διότι λόγω της απομόνωσης του κρατούμενου δεν μπορούμε να έχουμε το αναγκαίο πλεξούσιο, δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να έχουμε το πλεξούσιο, με το οποίο έχουμε συμφωνήσει και έχουμε αποστεί. Εμείς όμως δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε την κατάθεση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έδωσε στοιχεία και πληροφορίες για τον τρόπο που απήχθη η μαρτυρία του και η μαρτυρία της δικηγόρου του, η οποία εισέπραξε αυτή την κατάθεση, είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι ελληνικές αρχές όμως εμποδίζουν την είσοδό της στην Ελλάδα. Και είπαμε ότι τελικώς ζητείται από έναν εισαγγελέα, ο οποίος είναι θαραλέος εισαγγελέας, ο οποίος έχει τη διάθεση. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί. Ζητείτε όμως, έχει την διάθεση, γιατί δεν έχει. Εγώ λέω ότι την έχει. Έχουμε μιλήσει μαζί του, έχει τη διάθεση να την ερευνήσει. Ωστόσο, έχω την εντύπωση. Λακαφώς. Έχω την εντύπωση ότι ζητούν από έναν εισαγγελέα να τα βάλει σε αυτή την υπόθεση με τρεις μυστικές υπηρεσίες. Και θεωρώ ότι αυτό είναι. Δύσκολο. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν είπα ότι έχει σταματήσει η έρευνα. Δεν θεωρούμε ότι έχει σταματήσει. Δεν θεωρούμε ότι θα κλείσει. Θεωρούμε όμως να πω ότι αν δεν έρθει η ελληνική αρχή που εμπλέκεται στην απαγωγή να στηρίξει την έρευνα και να δώσει στοιχεία, δεν αρκεί η δική μου η κατάθεση ή η κατάθεση της συναδέλφου της Ελένη στο Σπαθανά, ήμασταν εμείς και δύο άλλοι δικηγόροι που ασχοληθήκαμε άμεσα από την πρώτη στιγμή. Άμα δεν έρθει να δώσει στοιχεία η αστυνομία, άμα δεν έρθει να μας πει η αστυνομία ποιο ήταν το περιπτώσιο της το οποίο ήταν παρόν στο περιστατικό, άμα δεν έρθει η αστυνομία να μας πει ποιο ήταν το αυτοκίνητο, το περιπτώσιο, όχι, δεν έχει καταγραφεί τα στοιχεία, άμα δεν έρθει η ελληνική αστυνομία να μας πει ποιο ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο διενεργήθηκε η απαγωγή, το οποίο αυτοκίνητο είχε πινακίδες που ανήκουν, που χρησιμοποιούνται από την κρατική ασφάλεια, άμα δεν έρθουν να μας πούνε αυτή τα στοιχεία, δεν μπορεί να προχωρήσει η έρευνα. Αν λοιπόν θέλουμε να βάζουμε έναν εισαγγελέα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, με τέτοιους όρους, είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα. Να πω μόνο για το θέμα αυτό που έθιξε CIA. Ο προβληματισμός που μας έκανε να πούμε περί CIA ήταν ότι η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε κατά την παράδοσή του από τους Τούρκους πράκτορες στα σύνορα στην Τουρκία. Όπου εκεί, αφού ήταν Τούρκοι μες στο αμάξι, από την ελληνική μεριά. Αν ήταν Τούρκοι και απ' την άλλη, δεν είχαν λόγο να μιλήσουν αγγλικά. Η αγγλική γλώσσα σε εκείνο το σημείο, κατά τη δήλωση του ίδιου του κατηγορούμενου βέβαια, αποδεικνύει. Διότι και εμείς μεταξύ μας, όταν ξέρουμε αγγλικά, μιλάμε ελληνικά. Εγώ με την Αλέκα. Και εδώ να σου συμπληρώσω το εξής, ότι στη συνάντηση που είχαμε με τον διευθυντή της Αντιτρομοκρατικής, είχαμε πάει μαζί με τον Παύλο και αν θυμάμαι καλά ήταν και ο Δημήτρης Τσουκαλάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος παραδέχτηκε για το αυτοκίνητο ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι αυτοκίνητο της υπηρεσίας
της κρατικής ασφάλειας, της αντιτρομοκρατικής. Αυτό δεν μας το χρησιμοποιεί πινακίδες, αυτές είναι πινακίδες που χρησιμοποιεί. Για τα μάξι δεν ξέρω, αλλά οι πινακίδες είναι της κρατικής ασφάλειας. Είναι αυτοκινήτου δικού μας, το οποίο όμως αυτούς τους τελευταίους μήνες βρίσκεται επάνω στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ξάνθη. Αυτά είναι παραδοχές δικές τους. Είμαστε μάρτυρες αυτοί οι οποίοι σας ανέφερα. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί υπήρξε μια ολόκληρη επιχείρηση. Και κάποιοι από τις υπηρεσίες αυτές θέλανε να βγάλουν και την ουρά τους απ' έξω ενδεχομένως. Δεν ξέρουμε, διότι και πολλά παιχνίδια παίζονται μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Εμείς απλά μεταφέρουμε τις δικές τους παραδοχές. Και επιπλέον να πούμε ότι στις τουρκικές εφημερίδες, αλλά και στην αλληλογραφία η οποία έχει προκύψει στη διάρκεια όλων αυτών των διαδικασιών εκδόσεων, αναφέρεται ότι η παράδοση του πλούτου για Ελλάς στην Τουρκία ήταν μια πράξη καλής θέλησης από την πλευρά της ελληνικής αρχής, των ελληνικών αρχών. Υπάρχει επομένως ζήτημα να συνεργαστεί η ελληνική αρχή με την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία ανατέθηκε η υπόθεση, και να δώσει τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να δούμε τι παραβιάσεις έγιναν, πώς, από ποιους και ποιοι είναι υπόλογοι γι' αυτό. Ποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν και στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω και έχει γίνει ερώτηση και εδώ στην Βουλή στην Ελλάδα και στην Ευρωβουλή. Εδώ δεν έχει απαντήσει, δεν έχει καμία ερώτηση. Στην Ευρωβουλή δύο ερωτήσεις και απάντηση. Δεν έχουν καμία εικόνα για αυτό το θέμα. Πριν πολλές μήνες έγινε αυτή την απάντηση και τότε είπανε ότι θα πάμε σε συνάντηση με τους δικηγόρους, με τη συμβολία τους πρόσφυγες, αλλά ακόμα εκεί έμεινε με την απάντηση. Ναι, στη Βουλή το αρνούνται, δηλαδή το βέβαια το τοποθετήσει και το αρνείται ότι έχει ανάμειξη η ελληνική αστυνομία. Και για την υπόθεση των όπλων να πω κάτι. Και γιατί μπορεί στον όπλο να πω κάτι τη σχήμα. Τα όπλα τη σχήμα είναι μια τσάντα με όπλα. Μια τσάντα με κάποια όπλα. Δεν είναι κανένα φοβερό εργοστάσιο. Είναι απείρως λιγότερα ασήμαντα σε σχέση με αυτά που βρίσκονται κατά καιρούς εδώ στο εργοστάσιο των Χρυσαυγητών. Και επιπλέον οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο οι οποίοι συνελήφθησαν, έχουν επιφυλαχθεί να δώσουν εξηγήσεις γι' αυτά στην ελληνική δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής αυτή η δυνατότητα δεν έχει δοθεί, καθώς οι ανακρίσεις οι οποίες έγιναν χωρίς διερμηνείς, χωρίς δικηγόρους, με διερμηνείς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, να επιφυλαχθούν, να μην χαρακτηρίσουν, και χωρίς δικηγόρους, χωρίς τη δυνατότητα να έχουν συνήγορο για να μπορέσουν να αντιληφθούν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο υπάρχει σε βάρος. Η υπόθεση έχει υπερδιωγγωθεί για διάφορους λόγους οι οποίοι είναι κατανοητοί. Και έχει αποτελέσει το πρόσχημα για να εξαπολυθεί όλο αυτό το πράγμα. Πόσο προκάτω, χρησιμοποιούν συνέχεια το περιστατικό του ισχύου σε όλες τις αναφορές. Σαν να λέω, είναι ασήμαντο αυτό το έβριμα σε σχέση με όλο αυτό το φοβερό οπλοστάσιο που και στο κάτω κάτω γραφή σε αυτό το πλοιάριο, να το πούμε έτσι, δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο όσοι δεν ξέρουν ακόμη, υπάρχει ολόκληρη ιστορία μπροστά σε σχέση με αυτό το θέμα. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε στην αίτηση τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία και μάλιστα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπατε, έχουμε ψευδή στοιχεία. Όπως δηλαδή ότι ο Λουξέρ συνελήφθη στοιχείο. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω εδώ και διαβάζω, αναφέρεται ότι οι τουρκικές αρχές έχουν υποδείξει τις συγκεκριμένους υπόπτους προς τις αμερικανικές, αναφέροντας μάλιστα ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν λάβει εκπαίδευση τρομοκρατική στην Ελλάδα. Με δεδομένο του ότι ο Έλλην Υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο υπεύθυνος από τη μεριά του ελληνικού κράτους να δεχθεί ή να αρνηθεί την αίτηση, όταν δεν έχει τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται από τη Σύμβαση Δικαστικής Συνδρομής και όταν επίσης κινδυνεύουν συμφέροντα της Ελλάδας.
που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω διαφορετικά όταν οι Τούρκοι υποδεικνύουν ότι εδώ γίνεται εκπαίδευση τρομοκρατών, αν αυτό δεν απειλεί συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν έχει πολιτική και νομική ευθύνη με βάση τη σύμβαση δικαστικής συνδρομής ο Υπουργός Δικαιοσύνης που κάνει αποδεκτή αυτή την αίτηση. Ένα. Δεύτερον, όταν επιδεικνύεται αυτή η συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως, με ερωτήσεις οι οποίες αφορούν ζητήματα ιδεολογιών, άρα άσχετες με ποινικά αδικήματα, και ζητήματα διαπραγματεύσεων ανοιχτής επεμβάσεως κατά παράβαση του δικαστικού συστήματος του δικού μας. Δηλαδή ότι συνεργαστείτε και θα τον καθαρίσουμε εμείς και τον Άριο Πάγο που έχει ήδη πάρει απόφαση. Αυτά δεν αποτελούν έναν επιπλέον λόγο ασκήσεως παρέμβασης από την κρατική αρχή που είναι αρμόδια για να αρνηθεί την συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Και άρα δεν υπάρχει νομική και πολιτική ευθύνη που πρέπει να υποδειχθεί στον συγκεκριμένο Υπουργό Δικαιοσύνης. Εμείς το θεωρούμε αυτονόητο αυτό το πράγμα ότι υπάρχει. Θεωρεί και γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει και μια αγαστή συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα. Από εκεί και έπειτα μέλη να δούμε και τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τόσο νομικές όσο και άλλες πολιτικές υποστηρικτικές. Αυτό. Αυτή πάντως είναι η ιεράρχηση. Δηλαδή, Δημήτρη, το έβαλε πολύ σωστά. Αυτή είναι η ιεράρχηση. Έτσι ακριβώς είναι ένα πράγμα. Καλή ερώτηση. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί μυστικό το έργο θα καταγραφεί, επεκτείνεται και στο τζακί. Γιατί ξεκίνησε η διαδικασία με τον Αχμέτ Γιουξέλη, δημιουργήθηκε ένταση και διακόπηκε. Και αναβλήθηκε για άλλη μέρα η εξέταση του Τσακίρ Αρντογάν. Γιατί εγώ δεν είχα στη λίστα, αυτό το λέω. Όχι, είναι στη λίστα. Έχετε μια ελλειπή λίστα. Υπάρχει μια σελίδα που λείπει, γιατί όπως είπα, καλούνται οι τρεις Έλληνες και πέντε, καλούνται αυτό άτομα. Τρεις Έλληνες και πέντε Τούρκοι επίγονοι πολιτικοί πρόσωποι. Μόνο το δεις, μόνο το δεις. Αν ήταν μια πατάκια. Στο τελευταίο θέλω να πω, είναι και θέλω να πω αυτό το κομμάτι. Είναι, δεν ήταν τυχαίο η 21 Νοέμβρη να είναι ο Αθανασίου στην Αμερική και να βγει μια συμφωνία για αντιτρομοκρατική διεκνές εγκλήματα και μια μέρα μετά να βγει απόφαση για την Ερντογάν και αυτό να εκδοθεί στην Γαλλία. Δεν ήταν τυχαίο, ούτε από ένα χρόνο. Και μέχρι σήμερα αυτό που ζήσαμε όλοι είναι μια αλυσίδα και πιστεύουμε όλοι, από την αρχή ήταν και η Αμερική και η Τουρκία και η συνεργασία την Ελλάδα μέσα, αλλά εμείς από την αρχή αυτό που είπαμε αγωνιζόμαστε ενδύο και το φασισμό. Αυτή δεν είναι έγκλημα και δεν έχουμε καμία απάντηση στους Αμερικάνους, δεν το γνωρίζουμε αυτό και δεν θα απαντήσουμε τίποτα ποτέ. Εμείς δεν χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον αγώνα που δίνουμε, αλλά κατηγορούμε την Ελλάδα, συγγνώμη, την Αμερική για εκμετάλλευση που συνήθισε σε όλο τον κόσμο, δολοφονία σε λαό του Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία. Αυτή είναι, πρέπει να δίνουν λόγο, θα λογοριαστούν αυτό που κάνουν σε όλο τον κόσμο, όχι εμείς για αγώνα που δίνουμε εναντίον του φασισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.